Σε χαμηλά επίπεδα παραμένει η οικοδομική δραστηριότητα στην Κρήτη παρά τη μικρή αύξηση που καταγράφεται πανελλαδικά τον τελευταίο χρόνο. Σύμφωνα με τα Συνδικάτα Οικοδόμων, τα συναφή επαγγέλματα του κλάδου είναι αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση εξαιτία των ανακαινήσεων ξενοδοχείων και των μετατροπών κατοικιών για ενοικίαση μέσω τη Airbnb. Η αύξηση της κινητικότητας έχει να κάνει με την ανακαίνιση και λόγω του RBMP όπου κινούνται περισσότερο οι μαστόροι του ελεγχρωματισμού, πλακατζίδες και μερμετατζίδες. Η ανάγκαψη που παρουσιάζεται όσον αφορά το καλούπι και γενικά την καθαρή οικοδομή είναι ε, πολύ μικρά τα, η άνοδος. Σύμφωνα με την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου, η αύξηση των οικοδομικών αδειών που καταγράφει η Ελληνική Στατιστική Αρχή οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων που γίνονται στον τουρισμό είτε σε ξενοδοχεία είτε σε Airbnb ή σε κατοικίε που αναβαθμίζονται με σκοπό να ενοικιαστούν για βραχυχρόνιε μισθώσει. Ανάλογη είναι η εικόνα και στα χανιά. Μία γκαρσονιέρα, α πούμε, η οποία νοικιάζεται υπό κανονικέ συνθήκε γύρω στα 250 με 300 ευρώ σε έναν φοιτητή. Ε, και δεν χρειάζεται και καμία διαμόρφωση. Όπω είναι τώρα, μπαίνει ο φοιτητή μέσα και τέλο. Για να το, μπορέσουν να τον νοικιάσουν με το ο, σύστημα το Airbnb, θα πρέπει καταρχήν να του κάνουν μια διαμόρφωση. Χρειάζονται συνήθω από 5 μέχρι και 10.000 ευρώ για βαψίματα, τροποποιήσει, ένα καινούριο μπάνιο. Έρευνα τη ΕΛΣΤΑΤ για την οικοδομική δραστηριότητα από τον Νοέμβριο του 2017 έω τον Οκτώβριο του 2018 δείχνει ότι το μέγεθο τη συνολική οικοδομική δραστηριότητα μετρούμενο με βάση τι εκδοθήσει οικοδομικέ άδειες στο σύνολο της χώρας ανήλθε σε 15.118 οικοδομικέ άδειες. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2016-Οκτωβρίου 2016-2017 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 9,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών. Ταυτόχρονα όμως παρατηρείται μείωση του αριθμού των οικοδόμων. Το 2008 η ενενεργία οικοδόμη ανερχόταν σε 300.000, ενώ σήμερα φτάνουν μόλις στις 34.000. Δηλαδή προσπαθεί η εργοδοσία να καλύψει τις ανάγκες της με λιγότερο προσωπικό από το απαιτούμενο, που συνεπάγεται πολλές υπερορίες, κυριακάτικα, φτηνά μεροκάματα, 25 ευρώ έως 40 και έτσι μα ξεφτυλισμένα στα επίπεδα των 23 με 26 ευρώ. Την ίδια στιγμή, μεγάλο είναι ο αριθμό των εργατικών ατυχημάτων πανελλαδικά. Τα τελευταία στοιχεία τη Ελληνική Στατιστική Αρχή, δύο χρόνια πριν, μιλούσαν για περίπου 5.000 εργατικά ατυχήματα μέσα σε ένα χρόνο. Και από το 2012 έω το 2016 έχουμε συνεχή αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. Χρονιέ όπου οι οικοδόμοι βιώνουν την κρίση στο πετσί του με μεγάλη ανεργία. Τα στοιχεία ωστόσο δεν αποτυπώνουν απόλυτα την πραγματικότητα, καθώ λόγω τη αδήλωτη εργασία δεκάδε είναι τα εργατικά ατυχήματα τα οποία δεν καταγράφονται.